Κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους συμβασιούχους, τους πενταμηνίτες όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, οι οποίοι θα πάρουν επιτέλους ένα μέρος των χρημάτων από τα δεδουλευμένα τους. Μιλούμε για τους εργαζομένους στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας στην Ορεστιάδα. Θα μιλήσουμε αμέσως με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ορεστιάδας, τον κύριο Πέτρο Χασανίδη, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα εδώ και μήνες ολόκληρους. Αξίζει να πούμε, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας καταρχάς, χρόνια πολλά. Αξίζει να πούμε ότι πρόκειται. Δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι επί 4 μήνες και τον τελευταίο μήνα της εργασίας τους πήραν ένα τμήμα των χρημάτων που τους οφείλονται, έτσι δεν είναι? Περί αυτού δεν πρόκειται? Ναι, έτσι είναι. Πήραν το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών τους, δηλαδή 3 μήνες. Πληρώθηκαν για τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Και μαζί με αυτούς πληρώθηκαν και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν προσληφθεί έναν διάμεσο πεντάμηνο του Ιουνίου. Πληρώθηκαν και αυτοί για τον Ιούνιο. Μάλιστα. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι με τον προγραμματισμό που έχει γίνει και με τις συνεννόησεις που έχουμε με το Υπουργείο, ότι και στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα υπάρξει και εκταμείευση και το υπόλοιπο ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του προγράμματος να μην υπάρξει πλέον κανένα άλλο πρόβλημα. Πόσους ανθρώπους αφορά στην Ορεστιάδα το πρόγραμμα, κύριε Χασανίδη? Γύρω στους 500. 500 συνολικά. Άνθρωποι που εργάζονται θα δουλέψουν όλοι μαζί. Οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν από τον Απρίλιο ήταν 305-306. Και στο μεταξύ προσθέθηκαν και οι υπόλοιποι. Τώρα αρχές Αυγούστου ξεκινάει και το δεύτερο πεντάμινο το δικό μας. Είναι άλλοι περίπου 200 άνθρωποι, περίπου υπολογίζουμε ότι θα φτάσουν στους 200. Πιστεύω ότι για αυτούς τους 200 πλέον δεν θα υπάρξει πρόβλημα πληρωμής. Δηλαδή δεν θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα. Γιατί τέτοια αισιόδοξη εκτίμηση, από πού προκύπτει αυτό? Η αισιόδοξη εκτίμηση. Ακριβώς. Ότι έχει εγκριθεί όλο το ποσό που αφορά το Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδος για το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας εδώ και 15 μέρες. Τα λεφτά αυτά βρίσκονται στην υπόλογο. Γι' αυτό άλλωστε πληρωθήκαμε την πρώτη δόση βάσει του συμφωνητικού. Βέβαια, αυτά έπρεπε να τα έχουμε πάρει πολύ πιο μπροστά. Αφορούν το 40% του κόστους του προγράμματος. Δηλαδή, πληρωθήκαμε 820.000 ευρώ τα οποία μοιράστηκαν στους ωφελούμενους. Και ο προγραμματισμός λέει πλέον ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα εκταμιευθεί και το υπόλοιπο ποσό. Μάλιστα. Έτσι ώστε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα πλέον στις πληρωμές των ανθρώπων αυτών που δούλεψαν ή θα δουλεύουν εκείνη την εποχή στο πρόγραμμα. Τώρα, κύριε Χασανίδη, εσείς ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ορεστιάδας ασχοληθήκατε εντονότατα όλες τις προηγούμενες ημέρες προκειμένου να πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί τα δεδουλευμένα τους. Γιατί αυτό είναι. Τι απαντήσεις σας έδιναν ουσιαστικά από το Υπουργείο? Πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο και μοναδικό έργο κοινοφελούς εργασίας που πληρώνει σε όλη την Ελλάδα. Η Ορεστιάδα. Το πρώτο. Μέχρι τώρα. Το πρώτο. Δεν έχει πληρώσει. Δηλαδή αλλού δεν πληρώθηκαν. Η Ορεστιάδα είναι η πρώτη που έχει κάνει την εκταμείευση. Το Εργατικό Κέντρο είναι το πρώτο που κατάφερε να κάνει εκταμείευση στο πρόγραμμα, στα λεφτά που αφορούν το πρόγραμμα για να πληρωθούν οι άνθρωποι. Υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα και εσείς το είχατε παρακολουθήσει και εμείς εδώ πέρα φυσικά το ζήσαμε πολύ έντονα. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το πρόβλημα ήταν η ελληνική γραφειοκρατία. Η τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει. Πρέπει να προσθέσουμε στα σύν της γραφειοκρατίας και τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Αν μου επιτρέπετε στο συγκεκριμένο σημείο, αξίζει να πούμε εδώ μια περιπέτεια που έζησαν κάποιοι από τους ωφελούμενους, οι οποίοι κατέληξαν τελικά στο Υπουργείο. Έπαιρναν τηλέφωνο λοιπόν, ζητούσαν την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, η οποία δήλωνε πρώτων εκλογών ότι δεν μπορεί να υπογράψει τίποτα. Μετά τις εκλογές τελούσε υποπαραίτηση, παρετήθηκε εν συνεχεία και όλη αυτή η καθυστέρηση βεβαίως προκάλεσε όλη αυτήν την αναστάτωση και το τετράμινο αυτό της αναμονής, το οποίο φυσικά και είναι εξοργιστικό, εγώ θα έλεγα, να εργάζεται κανείς και να μην πληρώνεται βεβαίως. Σίγουρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Οι εκλογές μας δημιούργησαν ένα πρόβλημα, γιατί η εκταμείευση περνούσε από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι πριν τις εκλογές, ενώ υπήρχε η έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την εκταμείευση του ποσού, δεν υπέγραφε κανείς, περίμενα να τελειώσουν οι εκλογές και αφού τελείωσαν οι εκλογές, με το καλό, περιμέναμε πλέον τον διορισμό των νέων γενικών γραμματείων στα Υπουργεία. Βέβαια η κυρία Δαλαπόρτα παρέμεινε στη θέση της. Ακριβώς, κυρία Δαλαπόρτα, ναι. Παρέμεινε στη θέση της, ως εκ τούτου πιστεύω ότι και αυτό συνέβαλε στο να μην υπάρχει και μια περαιτέρω καθυστέρηση. Γιατί αν έρχονταν και ένας καινούριος γενικός γραμματέας, έπρεπε πάλι να ξεκινήσουμε από την αρχή, να τον ενημερώσουμε, να του πούμε ποια είναι τα προβλήματα, πώς τρέχει το πράγμα.
Και καταλαβαίνετε, θα είχαμε ακόμη τουλάχιστον έναν μήνα καθυστέρηση από αυτό που είπα. Και μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, για χρήματα τα οποία ήταν δεσμευμένα έτσι κι αλλιώς. Υπήρχαν δηλαδή στα ταμεία του ελληνικού κράτους. Δεν αφορά δηλαδή το πρόβλημα το οικονομικό το τεράστιο που αντιμετωπίζει η χώρα του τα τελευταία χρόνια. Αφορά αποκλειστικά γραφειοκρατικό ζήτημα. Ήταν λεφτά μέσα από το ΕΣΠΕ, ήταν λεφτά που είχαν δεσμευθεί για το πρόγραμμα. Ναι. Και όλος αυτός ο αγώνας που δόθηκε όλους αυτούς τους μήνες, τους τρεις τελευταίους μήνες τουλάχιστον, αφορούσε να μπορέσουμε να τρέξουμε τις διαδικασίες γρήγορα, έτσι ώστε να υπάρξει μια γρήγορη εκταμείευση. Εδώ είναι που ταιριάζει απόλυτα το κοινό λεγόμενο Ελλάς το μεγαλείο σου. Εκείνο όμως το οποίο έχει ενδιαφέρον να μας πείτε, κύριε Χασανίδη, είναι το γεγονός ότι κάποιοι εκ των απασχολουμένων, κάποιοι εκ των ωφελουμένων, παραιτήθηκαν ήδη, τα παράτησαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, σηκώθηκαν και έφυγαν. Είχαμε περιπτώσεις τέτοιες, ναι. Δεν ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έφυγαν. Βέβαια, και αυτοί που φύγαν, φύγαν γιατί φυσικά δεν πληρωνόταν έτσι, γιατί ενδεχομένως βρήκαν και κάποιο στο ενδιάμεσο αυτό χρόνο. Βρήκαν κάποια άλλη απασχόληση. Μια δουλειά που μπορούσε να του εξασφαλίσει ένα μεροκάματο. Θα τον τρελώ να παραμείνει στα πεντάμινα, δεν το συζητάω. Ναι. Και φύγαν κάποιοι άνθρωποι, παραιτήθηκαν, εγκαταλείψαν το πρόγραμμα. Κάναν την επιλογή τους, κατά την άποψή μου, δεν κάναν την επιλογή τους. Δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι σε μια δουλειά και να σου προσφέρεται μια ευκαιρία για κάποιοι άλλοι που θα πληρώνεις να κάθεσαι σε μια δουλειά που δεν πληρώνεις. Αναμφίβολα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προσπαθήσαμε και να πείσουμε κάτω του Υπουργείου είναι ότι το καθυστερούν τόσο πολύ οι πληρωμές, τι να είναι πρόγραμμα στον αέρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχεις απαιτήσεις από ανθρώπους να παρέχουν ένα συγκεκριμένο έργο και μάλιστα για κοινοφελή σκοπό. Και εσύ να μην τους πληρώνεις. Ως επί το πλήσιον, τι υπηρεσίες προσέφεραν ουσιαστικά και εξακολουθούν να προσφέρουν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Πρόεδρε? Εμείς εδώ στην Οριστιάδα στο πρόγραμμα έχουμε μεγάλη γκάμα. Δηλαδή από κοινωνιολόγους, περιβαλλοντολόγους, γυμναστές, γραφειοποιοκόμους, βοηθούς γραφειοποιοκόμου, εργάτες. Τα πάντα σχεδόν υπάρχουν στο πρόγραμμα από ειδικότητες. Οι οποίοι σε ποιον φορέα ανήκουν σήμερα, κύριε? Καταρχήν, ενδιάμεσος φορέας υλοποίησης είναι το εργατικό κέντρο και από εκεί και ύστερα είναι τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει εμείς, είναι με τις υπηρεσίες του Δήμου, με συλλόγους της περιοχής μας όπως είναι ο Κοινωνικός Σύλλογος, το Σχολείο Ειδικές Ανάγκες, ο Καραθεοδωρής. Ως επιτοπλίστων πάντως ασχολούνται στο Δήμο. Οι περισσότεροι ασχολούνται στο Δήμο Οριστιάδας, δηλαδή. Στο Δήμο, όσο μεγαλύτερο φορέα ο Δήμος απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν, ότι θα ισχύσει η αισιοδοξία που μας μεταφέρατε, κύριε Χασανίδη, ώστε να. Εγώ σας είπα ότι η αισιοδοξία προκύπτει ότι πλέον τα λεφτά έχουν μεταφερθεί στην υπόλογο. Ναι. Άρα λοιπόν αρχίζει και τηρείται επιτέλους το συμφωνητικό που έλεγε ότι παίρνουμε την πρώτη δόση με την έναρξη του προγράμματος. Φυσικά ύστερα από 4 μήνες, τέλος πάντων, ήρθαν τα λεφτά, το 40%. Και η επόμενη δόση θα ακολουθήσει εφόσον έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Που για μας το πρόγραμμα από χθες επί της ουσίας έχει ολοκληρωθεί, γιατί έχουμε ολοκληρώσει τις προσλήψεις και του Αυγούστου για το δεύτερο πεντάμινο. Έτσι ώστε τις επόμενες μέρες θα στείλουμε ό,τι δικαιολογητικά χαρτιά, ό,τι έγγραφα έχουμε κάτω στο Υπουργείο. Και η συνεννόηση που υπάρχει είναι ότι μέσα μέσα Σεπτεμβρίου το αργότερο θα υπάρξει και εκταμείωση του υπόλοιπου ποσού και από εκεί και ύστερα φυσικά δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.